Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 6 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Θα ξεκινήσουμε μετά του κορονοϊού, γιατί πριν από λίγη ώρα αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας στο νέο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ανακοίνωσε επί της ουσίας επιπλέον ελευθερίες στους πλήρως εμβολιασμένους σε εστίαση αλλά και φυσικά στην ψυχαγωγία, ενώ αποσαφήνισε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν και τόνισε πως τα νέα μέτρα θα αναθεωρούνται ανά 15 μέρες, έτσι ώστε να εξετάζεται η εξέλιξη και η πορεία της πανδημίας. Επίσης, σημαντικό είναι ότι οι κόκκινες περιοχές πια δεν θα έχουν επιπλέον μέτρα. Πριν δούμε το πρώτο βίντεο, να δούμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Πλεύρης στην ενημέρωση που έκανε εκτάκτως πριν από λίγη ώρα, να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, έτσι ώστε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να μας μεταφέρετε το ρεπορτάζ σας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στις περιοχές σας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TVGR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV, το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr, 211-27-007-14 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής, www.attica.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, και δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας στο YouTube. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι είπε ο Υπουργός Υγείας και αμέσως μετά να δούμε ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα της Αττικής Αναπεριφερειακή Ενότητα. Σήμερα αυτό το οποίο έχουμε να ανακοινώσουμε είναι ότι από εδώ και στο εξής οι κόκκινες περιοχές θα έχουν τα χαρακτηριστικά της ενημέρωσης της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας και δεν θα επισύρουν επιπλέον μέτρα από αυτά που θα ισχύουν σε όλη την επικράτεια. Εάν και εφόσον οποτεδήποτε χρειαστεί να έχουμε επιπλέον μέτρα, τότε θα ζητήσουμε την εισήγηση από την Επιτροπή. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε να ξέρουμε την επιδημιολογική κατάσταση της κάθε περιοχής, όχι για να έχουμε επιπλέον μέτρα, αλλά ο κάθε πολίτης να γνωρίζει πώς είναι η κατάσταση και αντίστοιχα η πολιτεία και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους ελέγχους μέσω των τεστ, αλλά και με την καλύτερη δυνατή προστασία ως προς την τήρηση των μέτρων, να βρίσκεται σε μια επαγρύπνηση. Συνεπώς, οι κόκκινες περιοχές που θα ανακοινώνονται από εδώ και στο εξής δεν θα επισύρουν διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τη λήψη των μέτρων. Δεν υπάρχει πια το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες, ούτε το μέτρο το ότι δεν θα μπορεί η ψυχαγωγία, η εστίαση να μην έχει μουσική. Όλα αυτά θα λειτουργούν κανονικά. Στα πλαίσια της προστασίας όλων και των εμβολιασμένων και των ανεμβολιαστών θα υπάρχει πλήρης ελευθερία στην κατεύθυνση των χώρων όπου βρίσκονται μόνο εμβολιασμένοι. Ξεκινάμε ήδη από τώρα αναφορικώς με την εστίαση. Στην εστίαση όπου έχουμε πλήρως εμβολιασμένους άτομα, δηλαδή στους αμυγούς χώρους για εμβολιασμένους, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα μπορεί να υπάρχει κανονικά η διασκέδαση και η εστίαση. Θα τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας ως προς την αντισηψία, ενώ για το προσωπικό το οποίο εργάζεται θα υπάρχουν όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται, δηλαδή και η χρήση μάσκας και η ατομική προστασία. Στους χώρους λοιπόν διασκέδασης υπάρχει πλέον πλήρης ελευθερία σε όσους είναι εμβολιασμένοι και οι χώροι είναι αμυγώς εμβολιασμένοι, κλειστοί χώροι. Αντιστοίχως στους ανοιχτούς χώρους, όσοι επιλέξουν να είναι μόνο για εμβολιασμένους, θα ισχύουν τα αυτά μέτρα, δηλαδή θα έχουμε πλήρη λειτουργία. Για τους άλλους χώρους που είναι μεικτούς στη διασκέδαση, ισχύουν οι περιορισμοί ως έχουν, διότι σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τους εμβολιασμένους, αλλά να προστατεύσουμε και τους ανεμβολιαστούς, οι οποίοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Άρα, οι περιορισμοί στους μεικτούς χώρους ισχύουν ως έχουν. Μάλιστα, να πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αττική σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε και τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. 2.876 είναι στο σύνολο τα κρούσματα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 527 έχουν εντοπιστεί στην Αττική. Στην Ανατολική Αττική έχουμε 66 κρούσματα, στο Βόρειο τομέα Αθηνών 56 κρούσματα, στη Δυτική Αττική 38 κρούσματα, στο Δυτικό τομέα Αθηνών 95 κρούσματα, στο Κεντρικό τομέα Αθηνών 120 κρούσματα, στα νησιά της Αττικής 17 κρούσματα, στο Νότιο τομέα Αθηνών 61 κρούσματα και στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά 74 κρούσματα. Τι έδειξαν όμως οι έλεγχοι των rapid test που έγιναν, που διενεργήθηκαν σε Δήμους της Αττικής, σας το παρουσιάζουμε αμέσως τώρα. Δήμος Διονύσου. Στο Δήμο Διονύσου 129 rapid test, τα 2 εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμα Μαρουσίου 407 rapid test, 5 εκ των οποίων θετικά.
Στο Δήμο Ελευσίνας 198 rapid test, τα 9 εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμο Ηλίου 285 rapid test, τα 4 εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμο Χαϊδαρίου 260 rapid test, 4 εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμο Αλίμου 298 rapid test, τα 9 εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμο Πειραιά 263 rapid test, εκ των οποίων τα 4 εντοπίστηκαν θετικά. Πάμε τώρα στην καθαρά αυτοδιοικητική, το καθαρά αυτοδιοικητικό μέρος και την καθαρά αυτοδιοικητική επικαιρότητα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Περιφέρειας Αττικής. Άρης Δημητρίου βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξη, όπου θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και από μένα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, πρότυπο στον τομέα της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, στοχεύει να καταστήσει την Περιφέρεια Αττικής ο κ. Πατούλης, ο οποίος στο χαιρετισμό του στο έκτο ετήσιο συνέδριο Smart Cities Digital Citizens, που διοργανώθηκε διαδικτυακά, ανέφερε ότι ήδη λειτουργούν μέσω του Οδηγού του Πολίτη πάνω από 200 ψηφιακές υπηρεσίες που σύντομα ευελπιστούν στην περιφέρεια να γίνουν 253. Ήδη γίνεται δουλειά πάνω σε αυτό. Ενώ να τονίσουμε ότι σήμερα για περισσότερες από 500 υπηρεσίες παρέχεται διαδικτυακή αναλυτική πληροφόρηση. Αναφέροντας ότι η ανάγκη και η χρησιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών αναδείχθηκε το διάστημα της εφαρμογής των αυστηρών μέτρων κατά της πανδημίας, ανέπτυξε όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον τομέα της παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών. Αξιοσημείωτο να πούμε εδώ, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι τους μήνες των αυστηρών μέτρων της πανδημίας πάνω από 2 εκατομμύρια ήταν οι επισκέπτες της περιφέρειας μέσω διαδικτύου, ενώ ανοίχθηκαν περισσότερες από 11 εκατομμύρια σελίδες. Στο πλαίσιο λοιπόν των δράσεων και των πρωτοβουλειών για την σταδιακή μετάβαση των υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή, είναι έργα που εντάσσονται στο περιφερειακό επιχειρηματικό πλαίσιο. Επιχειρησιακό πλαίσιο, ναι. Ναι, προβλέπεται η δημιουργία 100 hot spot ψηφιακού εγγραμματισμού σε 70 περιφερειακές δομές και 30 σχολεία. Επίσης ξεκινούν άμεσα 2 έργα. Το πρώτο είναι η δημιουργία του ψηφιακού μουσείου της Ακρόπολης με προϋπολογισμό 1,75 εκατομμύρια. Μάλιστα θα υπάρχει αναλυτική περιήγηση σε πάνω από 10.000 εκθέματα, κάποια εκ των οποίων δεν μπορεί κανείς να τα δει στις προθήκες του μουσείου, καθώς επίσης και ένα ακόμα έργο ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στην τηλεματική για τις αστικές συγκοινωνίες σε λεωφορεία λοιπόν και περισσότερες από 1.000 στάσεις για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Να πούμε ότι δημιουργήθηκε το σύστημα ήδη προτεραιότητας με δυνατότητα έκδοση ψηφιακού εισιτήριου. Οι όσες εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά στην αντικατάσταση και την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, αλλά και εφαρμογές που είναι σε πιλωτικό ακόμα στάδιο, έχουν δείξει καλά αποτελέσματα όσον αφορά στον τομέα της υγείας. Μάλιστα. Ο Περιφερειάρχης επίσης είχε τηλεδιάσκεψη με 422 συμβασιούχους ορισμένου χρόνου της Περιφέρειας Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει παρέμβαση και στο συγκεκριμένο ζήτημα ώστε να παραταθούν οι συμβάσεις τους, κάτι το οποίο έγινε εν τέλει από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι το τέλος του χρόνου. Με τη σχετική τροπολογία επετεύχθη η παράταση των συμβάσεων των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δώσει αγώνα δίπλα στους μονίμους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την κάλυψη των αναγκών, περισσότερο στον τομέα της υγείας. Οι 400 λοιπόν αυτοί 22 συμβασιούχοι που υπηρετούν στην περιφέρεια συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος τους εξέφρασε την βούλησή του, το έχει ανακοινώσει και στο πρόσφατο παρελθόν, ότι θέλει οι συμβάσεις τους να επεκταθούν και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, διότι οι ανάγκες είναι πολλές, η έλλειψη προσωπικού είναι δεδομένη και μάλιστα τότε με τις επιστολές που είχε στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος τελικά προέβη στην
τροπολογία η οποία ικανοποιούσε και το αίτημα του Περιφερειάρχη αλλά και τον ίδιο των συμβασιούχων, του είχε πει ότι πέραν της παράτασης χρειάζεται να αντιμετωπίζονται και ως ίση με τους μονίμους συναδέλφους τους στις υπηρεσίες όπου εκτελούν τα καθήκοντά τους. Γιώργο. Βέβαια, ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν ξέρουμε φυσικά πώς θα είναι τα δεδομένα το επόμενο διάστημα, είχε πει ότι είναι και η τελευταία παράταση που θα δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα από την περιφέρεια Αττικής, θα πάμε σε μια πολύ μεγάλη έγκριση για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αυτού της ανάπλασης ουσιαστικά, της μεγάλης ανάπλασης της Βούλας, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, αλλά και ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Αντώνης Τρίτσης, που θα υλοποιηθεί μάλλον το επόμενο διάστημα. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι είπαν στη δημόσια τηλεόραση τόσο ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Στέλιος Πέτσας, όσο και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαχμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος. Ξεκινάμε πλέον και με χρηματοδότηση εδώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο τεχνικό έργο το οποίο έχει ποτέ σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στην πόλη μας, τον ενοποιημένο πλέον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαχμένης. Αστικές αναπλάσεις, οι οποίες ξεκινούν από τη Βούλα, επεκτείνονται στη Βουλιαχμένη, κυκλώνουν την πόλη μέσω της Βάρκηζας και της Βάρης, με περιπατητικές διαδρομές, με πεζοδρομήσεις, με ποδηλατόδρομους, με αναπλάσεις, με καινούριους φωτισμούς. Κάτι το οποίο νομίζω θα αναδείξει την φυσική ομορφιά της πόλης μας και θα το φέρει στο σήμερα. Βιώσιμη κινητικότητα είναι το σύνθημα. Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Επιτροπή Αξιολόγησης των Συγκεκριμένων Έργων είδε αυτή την ανάγκη, την χρηματοδότησε πλήρως, γιατί και ο φάκελος ήταν πλήρης, και θα θέλαμε ως πόλη και ως Δημοτική Αρχή να ευχαριστήσουμε την ηγεσία των Εσωτερικών, τον υπεύθυνο αρχοντή Υπουργό, τον κ. Πέτσα, γιατί με πολύ γρήγορες διαδικασίες και αποτελεσματικές φτάσαμε σε λίγους μήνες πλέον να εγκαθιστούμε τα εργοτάξια και να μετατρέπουμε την πόλη μας σιγά σιγά σε αυτό το οποίο έχουν απέτηση και αναμένουν οι πολίτες της περιοχής. Η πλατεία ήταν 9 Ιουνίου όταν είχα επισκεφθεί εσάς και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο, που είχαμε δει τα σχέδια στο χάρτη πως αυτή η μεγάλη αστική ανάπλαση αγκαλιάζει όλες τις περιοχές του Δήμου, ξεκινώντας από το κομμάτι της Βούλας, περνώντας σιγά σιγά προς τη Βουλιαχμένη και γυρνώντας από τη Βάρκηζα και τη Βάρη. Πραγματικά τέτοιου είδους έργα δείχνουν το όραμα της Δημοτικής Αρχής, αγκαλιάζονται τους πολίτες γιατί βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους και εμείς είμαστε με πολύ χαρά δίπλα σας να χρηματοδοτούμε τέτοιου είδους όρημα και όμορφα σχέδια προκειμένου να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί έχετε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα project τα οποία έχετε καταθέσει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών και με χαρά θα τα δούμε και αυτά να εντάσσονται στο επόμενο χρονικό διάστημα, πάντα με γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας που βρισκόμαστε στην πόλη. Γιατί σε αυτό που λογοδοτούμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προξενία σας. Και να πάμε τώρα στην ΚΕΔΕ και στη δραστηριότητά της. Το πιο σημαντικό είναι το ετήσιο συνέδριο το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 14 με 16, όπου πολλά και σημαντικά θα συζητηθούν σε αυτό το διαζώσιμο συνέδριο μετά από 2 χρόνια που είχε να διεξαχθεί από την ΚΕΔΕ. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Εύα Σουλούκου, όπου θα μας ενημερώσει εκτενώς για το τι θα γίνει σε αυτό το συνέδριο και τι περιμένουμε ουσιαστικά να ακούσουμε από τους αιρετούς. Καλησπέρα, Εύα. Καλησπέρα, Γιώργο. Ακριβώς, το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 14 έως και τις 16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας, το φετινό συνέδριο θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και στα μέλη των, των Εποπτικών Συμβουλίων και Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων. Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθήκων, στις εργασίες του φετινού συνεδρίου δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των παρατηρητών, οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου είτε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ, είτε στο χώρο εκτός της κεντρικής αίθουσας διεξαγωγής των εργασιών με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Και αυτό να το διευκρινίσουμε για άλλη μια φορά, επειδή υπήρξαν πολλά αιτήματα. Μαθαίνω τουλάχιστον από το ρεπορτάζ ότι υπήρξαν πάρα πολλά αιτήματα
φορέων, δημοσιογράφων ώστε να βρεθούν στο συνέδριο. Λόγω των συνθήκων είναι πάρα πολύ περιορισμένο, είναι πολύ κλειστό το συνέδριο. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα του live streaming να το παρακολουθήσουν μέσα από τις ιστοσελίδες. Θέλει ουσιαστικά και το μεταφέρω και στους όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρονται ότι θέλει ειδική πρόσκληση για να παρευρεθεί κάποιος. Ακριβώς, Γιώργο. Να πούμε ότι τα ζητήματα που θα τεθούν ψηλά στην ατζέντα των, συνεδριάσεων και των συνεδριακών διαδικασιών είναι όσα αφορούν την μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης, με έμφαση στις νέες αρμοδιότητες, την τακτική της θέσης των αιρετών, τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία για τους Δήμους, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή διακυβέρνηση και τη λειτουργία των έξυπνων πόλεων, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την πολιτική προστασία. Μάλιστα, είχαμε όμως και συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας της ΚΕΔΕ, όπου επανακατατέθηκαν, για να είμαι ακριβής, αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας. Ακριβώς, Γιώργο, την διοργάνωση ενός τριήμερου διεθνούς συνεδρίου για την νεολαία, με το αντικείμενο κυρίως την κλιματική αλλαγή και την διεξαγωγή του σε ένα νέο ακριτικό νησί μέσα στα μέσα του 2022, δρομολογεί η ΚΕΔΕ. Η σχετική πρόταση παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νεολαίας της ΚΕΔΕ, η οποία συνεδρίασε χθες εν ώψη του ετήσιου συνεδρίου. Κατά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Σταματόπουλος, δήμαρχος των Σικιονιών και αντιπρόεδρος, ο κύριος Μπαρμπάκος, δημοτικός σύμβουλος της Καλλιθέας, ενημέρωσαν τα μέλη για το συνέδριο και για τις βασικές του ενότητες. Επίσης, ο κύριος Σταματόπουλος παρουσίασε την απόφαση του και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Παιδείας, την οποία απέστειλε το Φεβρουάριο, 25 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, στον Υπουργό Παιδείας με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, με την οποία προτείνονται τα 4 αιτήματα. Τα οποία είναι, Εύα? Ακριβώς, είναι η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας ΙΠΕΘ-ΚΕΔΕ, η οποία θα συμβάλλει στον έγκυρο προγραμματισμό και των προγραμμάτων, των έργων και των δράσεων, με συμβασιούχους στους Δήμους και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΙΠΕΘ. Την διεύρυνση του ρόλου των Δημάρχων στο σχέδιο και την εφαρμογή των Δήμων και των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάργηση της διαβίου μάθησης, φυσικά με τον σεβασμό στον επιτελικό ρόλο του Υπουργείου Παιδείας και την διακυβέρνηση του εκπαιδευτικού έργου. Την υπογραφή μιας εθνικής συμφωνίας ΙΠΕΘ-ΚΕΔΕ με το Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO, «Οι πόλεις που μαθαίνουν», που θα αφορά την κυρίως διαβίου μάθηση των πολιτών και τη χρηματοδότηση των Δήμων για την εφαρμογή προγραμμάτων διαβίου μάθησης που θα αφορούν την αγωγή υγείας, τον αθλητισμό, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, τις σύγχρονες τεχνολογίες, πληροφορική, ρομποτική και άλλες, και την ψηφιακή οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του τόπου. Μάλιστα, πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή της ΚΕΔΕ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα, και επιστρέφουμε στο στούντιο back-to-back αυτοδιοικητικές ειδήσεις και πάμε κατευθείαν στο αυτοδιοικητικό δελτίο με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Την απομάκρυνση ή το κλείσιμο των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην Μαλακάσα ζητά με ομόφωνο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου, συγγνώμη, ο Δήμος Οροπού. Τη δυνατότητα να ιδρύουν κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης έχουν πλέον οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπά τους. Το δικό του πάρκο τσέπης απέκτησε και ο Δήμος Πετρούπολης. Στον γκρίζο και εγκαταλελειμμένο σημείο έδωσε τη θέση του σε μια ανάσα οξυγόνου που βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ελαιών και Μακεδονίας και έχει αναμορφωθεί με φυτά, παγκάκια, φωτοβολταϊκά συστήματα αλλά και σημεία παιχνιδιού για τα μικρά παιδιά. Ξεκίνησε από σήμερα στον Δήμο Παλίνης το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης The Green City. Οι πολίτες κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μπορούν να ανακυκλώνουν και να επιβραβεύονται με πόντους στα κινητά πράσινα σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικές γειτονιές. Το πρώτο Dog Walk προγραμματίζει ο Δήμος Ηρακλείου την Κυριακή 10 του μήνα στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Όσοι έχουν λοιπόν σκυλάκι και θέλουν να συμμετάσχουν, δίνουν ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης, έξω από το σταθμό του ΙΣΑΠ. Από εκεί θα ξεκινήσουν όλοι μαζί μια μεγάλη βόλτα με τα κατοικίδια του συνοδεία εκπαιδευτικών.
Τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Σικιαρίδιο Ίδρυμα και έκδοση άδεια λειτουργία για το Κέντρο Διημέρευση Ημερήσια Φροντίδα ρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με την πρόεδρο του Ιδρύματος Κορίνα Λιούτα. Και κλείνοντας τις πόρτες της, ανοίγει για πρώτη φορά η Δημοτική Πινακοθήκη Παπάγου Χολαργού το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια στην ανακαινισμένη αίθουσα Αλέκος Φασιανός του Δημαρχείου. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο. Μάλιστα, οι ενστάσεις από το Δήμο Οροπού σχετικά με τη δομή φιλοξενίας είναι διαχρονικές, είναι από την πρώτη στιγμή. Έχουμε τώρα και ουσιαστικά έγκριση και ψήφισμα ομόφωνο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως και παλαιότερα είχαμε κινητοποιήσεις κατά της δομής φιλοξενίας. Είναι ένα θέμα το οποίο όντως απασχολεί πάρα πολύ τον Δήμο και τώρα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε αυτό το ψήφισμα. Ομόφωνα λοιπόν ζητούν την αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην Μαλακάσα. Ζητούν επίσης αν δεν μπορούν να αποσυμφορηθούν ακόμη και να κλείσουν. Αναφέρουν ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες πολλές ενέργειες προς όφελος της περιοχής, όπως το να απομακρυνθούν εκεί δομικά υλικά, απορρίμματα τα οποία έχουν αφήσει άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενούνται στις δομές, ώστε να καθαρίσει, όπως αναφέρουν, ο χώρος. Επίσης ζητούν περισσότερη αστυνόμευση στα σημεία εκείνα. Και ακόμη αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και του Δάσους της Μαλακάσας για να αποφευθεί όποια πυρκαγιά, η οποία βέβαια, όπως αναφέρουν, ενδεχομένως να προκύψει και από την παρουσία ατόμων στο σημείο εκείνο. Και εκείνο το οποίο λένε, ετούνται, μεταξύ άλλων, είναι να καθαρίσει ο χώρος όσο γίνεται και στη συνέχεια να περάσει στην αρμοδιότητα του Δήμου για να αξιοποιηθεί κάπως αλλιώς. Μάλιστα, και να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Αγαπημένο θέμα για την εκπομπή είναι τα πάρκα τσέπης. Έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε Δήμους που έχουν προχωρήσει σε αυτή τη δράση. Αυτή τη φορά έχουμε στο Δήμο Πετρούπολης. Ναι, είναι μια έκταση πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, 1.850 και παραπάνω, που αναμορφώθηκε με πάρα πολλά... Δεν το λες τσέπης βασικά, 1.800 τετραγωνικά. Είναι, ναι, όχι, είναι 1.060 τετραγωνικά μέτρα. Ούτε και είναι, και είναι 1.800 τα φυτά που τοποθετήθηκαν εκεί. Μπέρδεψα τους αριθμούς. Αλλά και 1.060 τετραγωνικά μέτρα, εντάξει, είναι πιο μεγάλο συγκριτικά, η αλήθεια είναι, με τα άλλα πάρκα τσέπης τα οποία έχουμε συνηθίσει. Όμως λέγεται ένα πάρκο τσέπης γιατί ήταν ένας χώρος γκρίζος, ένας χώρος ο οποίος ήταν εγκαταλελειμμένος και τώρα αναμορφώθηκε και τώρα έχει εντελώς μια άλλη όψη. Είναι μια γωνιά οξυγόνου, είναι ένας πνεύμονας πρασίνου με παγκάκια, με φωτοβολταϊκά, γιατί έχουμε αναφέρει πολλές φορές για τα πάρκα τσέπης, Γιώργο, ότι στόχος είναι να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και να μην το επιβαρύνουν. Άρα ο κόσμος μπορεί να πάει εκεί, να το επισκεφτεί, να πούμε ξανά λοιπόν ότι βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ελαιών και Μακεδονίας για όσους θέλουν και έχει φυτά, έχει παγκάκια, άρα μπορεί κάποιος να πάει να περπατήσει και να απολαύσει εκεί και το πράσινο και να κοινωνικοποιηθεί. Και όπως έχουμε πει, υπάρχουν και άλλα στην Άνω Κυψέλη, στον Κολονό, στο Παγκράτη, στον Ασπρόπυργο και στον Κεραμικό. Μάλιστα, είναι σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτά ουσιαστικά, να το αναφέρουμε και στον κόσμο, υιοθετούνται από εταιρείες. Γίνεται η ανάπλαση της περιοχής από συγκεκριμένες εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Καλό είναι να συνεισφέρουν οι εταιρείες και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, πάντα στηρίζοντας τις δράσεις των Δήμων. Έχουμε κάτι άλλο Ξεκίνησε να προσθέσουμε. Ξεκίνησε αυτό, να θυμίσουμε, από το υιοθέτησε την πόλη σου, του το Δήμου οποίο είναι του Δήμου Αθηναίων. Και έτσι συνεχίστηκε και σε άλλους πολλούς Δήμους και είναι πολύ όμορφο για να μεταμορφώνονται οι γωνιές, οι οποίες βλέπουμε, Γιώργο, ότι σταδιακά είναι ακόμη μεγαλύτερες. Δεν είναι δηλαδή όπως ξεκινήσαμε από πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα. Βλέπουμε ότι ολόκληρη χώρη, όπως βλέπουμε και τα πλάνα συγκεκριμένα από την Πετρούπολη, που γίνεται πολύ όμορφη δουλειά, πολύ σημαντική. Καλό είναι όμως να σεβόμαστε και όλοι αυτούς τους χώρους και να παραμένουν έτσι όπως παραδίδονται μετά την ανάπλαση. Γιατί και να μην υπάρχουν περιστατικά βανδαλισμού. Ναι. Βανδαλισμοί, οτιδήποτε, και βλέπουμε αυτούς τους πανέμορφους χώρους που μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου, ένας χώρος για να πάει κάποιος να κάτσει, να ηρεμήσει, οτιδήποτε, να μην βλέπουμε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα να μην υπάρχουν, είναι χειρότεροι από ό,τι ήταν πριν.
Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Αναφερθήκαμε και στο Green City. Είναι αυτό του Έτσινα με την περιφέρεια Αττικής, το πρόγραμμα το οποίο είναι σε πολλούς δήμους και τα κινητά πράσινα σημεία συμβάλλουν καθοριστικά στο να γαλουχηθούν τα παιδιά με την ανακύκλωση και να μυθούν όσοι ενήλικες δεν το έχουν κάνει στον κόσμο της ανακύκλωσης. Πώς? Ανακυκλώνοντας και κερδίζοντας. Δηλαδή θα πάνε σε ένα από αυτά τα κινητά πράσινα σημεία, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές γειτονιές, σχεδόν όλους τους δήμους. Ανά περίοδο μετακινούνται αυτά και πηγαίνουν από δήμο σε δήμο. Και μάλιστα, Γιώργο, σήμερα είδα ότι φτάσανε και στην Καλλιθέα. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θα έχουμε και από εκεί ρεπορτάζ πώς πηγαίνει. Μπορούν λοιπόν να πηγαίνουν εκεί, να αφήνουν. Υπάρχουν κάδοι ξεχωριστής διαλογής ανάλογα το υλικό και παίρνουν πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε καταστήματα τα οποία έχουν μπει στο πρόγραμμα και έχουν τη δυνατότητα με πόντους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματίνα. Να δούμε τώρα σε αυτό το σημείο και την κίνηση στους δρόμους της Αττικής, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Κίμων λογοθέτης στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Καλησπέρα, Κίμωνα. Καλησπέρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έργα στο Παλιρικό Όρμο. Οπότε στο ρεύμα προς Πειραιά είναι κλειστή μια λωρίδα κυκλοφορίας και έχουμε συμφόρηση στην κάθοδο της Συγκρού από τον Άσιο μέχρι το Παλιρικό Δέλτα. Συμφόρηση και στον Κηφισό προς Λαμία από το ύψος της Ποσειδώνος. Και προς Πειραιά όμως από την Λυκόβρηση, την Κηφισίας προς Κηφισιά από Κατεχάκη έως Αγίας Φιλοθέης, τηλεφόρος Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο από την Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή, τηλεφόρο Κατεχάκη, τηλεφόρο Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς το Σύνταγμα, στη Σταδίου, στη Φιλελλήνων και αυξημένη κυκλοφορία σε Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας και Πειραιώς προς το κέντρο από το Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Ιερά Οδό. Επιπλέον να πούμε ότι μια πολύ σημαντική εργασία αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί είναι ο καθαρισμός των γκράφιτι που βρίσκονται στα φράγματα ήχου στο Κηφισό. Σε αυτά τα ηχοπετάσματα που έχουν έτσι βανδαλιστεί εδώ και πολλά χρόνια και παρουσιάζουν μια άσχημη εικόνα εγκατάλειψης, με πρωτοβουλία της Περιφερειάτικης Αττικής ξεκίνησε από χθες ο καθαρισμός τους και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε έτσι ένα καθαρότερο δημοτικό στην Κηφισό και να είναι μια εικόνα η οποία δεν θυμίζει κάτι έτσι ασυντήρητο και παλαιό και εγκατελειμμένο όπως ήταν μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κίμωνα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πριν πάμε να συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου και θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα Δυτικής Αττικής. Ο Κύβος Ερίφθη ετοιμάζεται μια νέα ελαιουργική στην Ελευσίνα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Επικαιρότητα. Ένα θέμα το οποίο το αναλύσαμε και με αναλυτικό ρεπορτάζ χθες. Χώρου στάθμευση οχημάτων σχεδιάζει να δημιουργήσει ο Δήμος Φιλής στα Άνω Λιώσια, στο επίκεντρο η αντιπλημμυρική προστασία μετά τις πυρκαγιές. Ο Γιώργος Τσίπρας στο Δημαρχείο Μάνδρας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του. Από και προς Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ξεκινάει η μεταφορά των φοιτητών με πούλμαν του Δήμου Φιλής. Εφημερίδα Θριάσιο. Κεντρικό θέμα. Lockdown μόνο για ανεμβολίαστους. Ανακοινώσεις σήμερα από τον Υπουργό Υγείας. Σας τις παρουσιάσαμε. Έγιναν πριν από λίγη ώρα και παρουσιάσαμε αναλυτικά τι ισχύει. Υπεγράφει από τον Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής η σύμβαση για την αποκατάσταση και αξιοποίησή της. Αναγεννάται η ελαιουργική. Παραχώρηση στο Δήμο Ελευσίνας μέχρι το 2040. Εφημερίδα Μαρισία. Ποιες αλλαγές ενσωμάτωσε το σχετικό προεδρικό διάταγμα πριν αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έγκριση ημιτός περιβαλλοντικών εξαιρέσεων, το κεντρικό θέμα. Καρέ υιοθεσιών, ο Δήμος Βύρωνα, Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης και Κεσαριανής αναλαμβάνουν την ασυγκρότηση 4 κοινοτήτων, με συγχωρείτε, της Εύβοιας. Αυτές ήταν οι εφημερίδες οι σημερινές. Διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα λοιπόν του τοπικού τύπου. Να πάμε σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε. Ο κύριος Βαγγέλης Μπουρνούς, ο Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, είναι καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ Γιώργο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, Δήμαρχε, επειδή ότι αναταχτά χρονικά διαστήματα έχετε μπει σε διαδικασία να καθαρίσετε ρέματα της περιοχής, να γίνει ο καθαρισμός, και επειδή έχουμε από σήμερα και σε ισχύ ένα έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είμαστε προετοιμασμένοι, Δήμαρχε? Προσπαθούμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Σήμερα είχαμε τη χαρά με μια εργολαβία της περιφέρειας Αττικής, γιατί το μεγάλο ρέμα Ραφίνας, που είναι ο δεύτερος ποταμός στην Αττική, ανήκει στην αρμοδιότητά της. Mm-hmm. Η εργολαβία αυτή ήταν έτοιμη. Σήμερα εγκαταστάθηκαν τα μηχανήματα και έχουμε αρχίσει από το πρωί τον καθαρισμό, σεβόμενοι και το περιβάλλον, ώστε στα πρανή να μην πειράξουμε τις καλαμιές, οι οποίες αποτελούν ένα υδροβιότοπο, αλλά να απομακρύνουμε τα φερτά υλικά, τα οποία ήταν σχεδόν ένα μέτρο βάθους και είχαν χαμηλώσει την κήτη, άρα και τη χωρητικότητα του ρέματος. Και μετά τις φωτιές που έχουμε στην Αττική, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πολλαπλασιαστεί ο όγκος νερού που θα καταλήξει σε αυτό το υδατόρεμα, με κίνδυνο των κατοίκων, γιατί περνάει και μέσα από κατοικημένη εντός σχεδίου περιοχή. Mm-hmm. Και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, αγαπητέ Γιώργο, έχουμε πλημμυρίσει τουλάχιστον 5 φορές από τη δεκαετία του 80 έως σήμερα, με μεγάλο βάρος αποζημιώσεων που ανέλαβε το ελληνικό κράτος απέναντι στους ανθρώπους που χτίσανε εντός σχεδίου, γιατί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουν εκτραπεί ο Ποδονύφτης, το λικόρεμα Παλίνης, τα νερά της Αττικής Οδού, της ανάπλασης μαραθώνιας διαδρομής, και έχει απογυμνωθεί η Πεντέλη από τις φωτιές, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το νερό κατεβαίνει με μεγαλύτερη ορμή και με μικρότερη απορροφητικότητα από το έδαφος, και δεν επαρκεί η κήτη του ποταμού, η οποία σε πολλά σημεία έχει μπαζωθεί, έχει μικρύνει και έτσι δεν αντέχει. Αλλά, το αλλά είναι και ένα άλλο ευχάριστο, τώρα στις 21 Σεπτεμβρίου έγινε η δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής και διαπλάτησης του μεγάλου ρέματος Ραφίνας, που στην εντός σχεδίου περιοχή θα φτάσει στα 17 μέτρα, ενώ στην εκτός σχεδίου περιοχή τα 25, με 86 εκατομμύρια ευρώ. Θα μάθουμε σε περίπου μια εβδομάδα ποιος είναι ο προσωρινός ανάδοχος, ώστε ελπίζουμε στο τέλος του 2021, αρχές 2022, να φύγουμε από το χειμώνα πιο σωστά, να ξεκινήσει η κατασκευή του με τα πρανή του, που θα είναι με σειρματολιθορυπές, δηλαδή με βράχια εγκυβωτισμένα μέσα σε σειρματόπλεγμα. Οπότε να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα οριστικά. Ναι, βεβαίως. Αυτός ήταν ο σκοπός, γιατί οι πανεβάσεις που κάνουμε ήταν επιδερμικές στο να καθαρίσουμε τα φερτά υλικά. Ο απότερος σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα ρέμα το οποίο μπορεί να χωράει τις παροχετεύσεις. Μην πάθουμε ό,τι έγινε στον Δήμο της Μάνδρας και κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες. Είναι μέσα, διασχίζει 4 σχολικές μονάδες το ρέμα. Επομένως, έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, αφού τα παιδιά πάντα αποτελούν προτεραιότητα όλων μας. Επειδή αναφερθήκατε, Δήμαρχε, και στο καλοκαίρι και στις φωτιές του καλοκαιριού, και ουσιαστικά είναι η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που κάνουμε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παρατηρώντας τη δραστηριότητά σας, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ή ένα κομμάτι έστω του Δήμου σας που δεν φρόντιζε τα οικόπεδά του. Και μάλιστα έχετε επιβάλει και σχετικά πρόστιμα. Και το επισημαίνω, γιατί ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου είναι ένας Δήμος που έχει πληγεί από φωτιές στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι σαφέστατο ότι όχι μόνο η οικονομική κρίση που έχουμε περάσει και η πανδημία που μας ψιλοέκλεισε μέσα στα σπίτια μας, αλλά διαχρονικά πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, ιδίως των εντός σχεδίου περιοχών, έχουν αφημένα τα οικόπεδα. Γι' αυτό και η φωτιά, όταν μπαίνει από τον ορεινό όγκο της Πεντέλης, γιατί αυτή είναι η κύρια πηγή από την οποία κινδυνεύουν οι οικισμοί εντός σχεδίου, ακουμπάνε εντός σχεδίου περιοχές πάνω σε δασικά στοιχεία, μπαίνει μέσα και αρχίζει και τρέχει, να το πω έτσι, με χαμηλή βλάστηση, συναντάει δέντρα που μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να φροντίζει για να έχει ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Κινδυνεύουν τα σπίτια, πολλά έχουν κεραμοσκεπές σαν το τελείωμά τους, επομένως είναι πολύ εύκολο να γίνει η ανάφλεξη. Φέτος είχαμε την χαρά να χρηματοδοτηθούμε πολλαπλάσια, επί 4, επί 5 σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. 3 οικισμοί μας, η Διόνη, η Καλλιτεχνούπολη και τα Περιβολάκια, χαρακτηρίστηκαν ανάμεσα στους 18 πιο επικίνδυνους
οικισμού των 66 Δήμων στην Αττική. Έγιναν παρεμβάσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με δικές του εργολαβίες. Χρηματοδοτήκαμε το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνουμε και εμείς παρεμβάσεις, δημιουργώντας δρόμους διαφυγής, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι με ασφάλεια να μην οδηγηθούν στο λαιμό ενός μπουκαλιού. Και βάλαμε σε μεγαλύτερη έκταση, αφού με τα χρόνια αποκτήσαμε την εμπειρία και μάθαμε και τα στοιχεία των ιδιοκτητών, να απευθύνουμε ακόμα μεγαλύτερο όγκο επιστολών και να μπορέσουμε να, με αυτοψίες υπηρεσίας, να διαπιστώσουμε ποιοι δεν συμμορφώθηκαν, και έφτασε τώρα η περίοδος να μπουν και τα πρόστιμα σε αυτούς που μένουν αδιάφοροι απέναντι στον κίνδυνο που βάζουν τους συμπολίτες τους. Πώς εξελίσσεται, Δήμαρχε, το δημοτικό σας έργο? Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα δύο χρόνια αυτής της δημοτικής περίοδου. Εδώ μέσα από την εκπομπή ανακοινώσατε κιόλας ότι θα διεκδικήσετε εκ νέου μία θητεία το 2023. Πλησιάζει, θεωρείτε ότι το επόμενο διάστημα θα πλησιάζει σε αυτό που έχετε πει πάρα πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή, ότι ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου θα έχει πια ευρωπαϊκή εικόνα? Κοιτάξτε, όταν τα έλεγα ήμασταν στον προθάλαμο αυτών των μεγάλων έργων. Τώρα έχουμε μπει μέσα. Η Ιντρακάτ έχει αναλάβει το έργο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, 14,8 εκατομμύρια. Με τον Άκτορα έχουν υπογράψει για τα δίκτυα αποχέτευσης. Στις 19 Σεπτεμβρίου υπογράφουμε την ΕΚΤΕΡ για τα δίκτυα αποχέτευσης της κοινότητας Πικερμίου. Ο Άκτορας ήταν στη Ραφίνα. Έχει συνεδριάσει το Κεντρικό Συμβούλιο Πολυδομικών Θεμάτων και Αφισβητήσεων και έχει εντάξει τις περιοχές, τις πυρόπληκτες, αλλά και γειτονικές περιοχές στο σχέδιο πόλης. Έχει δημοπρατηθεί, όπως είπαμε, το μεγάλο ρέμα Ραφίνας. Έχει δημοπρατηθεί ο χώρος για την κατασκευή της μοναδικής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων διαδημοτικής τεσσάρων δήμων Μαρκοπούλου, Παιανίας, Ραφίνας Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδας, υπό την ομπρέλα του ΕΣΜΑ. Έχει δημοπρατηθεί ο προαστιακός, τελειώνει η δημοπράτηση μελέτη 31 Οκτωβρίου. Είμαστε μπροστά στην δημοπράτηση Αττικής Οδού μέχρι τέλος του χρόνου και αναμένουμε και μέσα στον Οκτώβριο το μεγάλο παραολυμπιακό έργο, επίσημα ολοκληρώνοντας διαδικασίες, να μπει και αυτό σε γραμμή υλοποίησης. Και επίσης το μεγάλο επίτευγμα είναι ότι προχθές συνεδριάσαμε με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για δημιουργία ενός δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Ραφίνας, που πιλωτικά θα έχει έκκληση 20% με υδρογόνο, το υδρογόνο που αποτελεί το μέλλον της ενέργειας. Οπότε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα δοκιμαστεί αυτή η μίξη φυσικού αερίου και υδρογόνου, που θα φέρει καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, γιατί όπως γνωρίζετε και το φυσικό αέριο παράγει καυσαέρια, αλλά το υδρογόνο παράγει καυσαέριο το νερό. Οπότε πάμε σε μια εποχή η οποία θα είναι περιβαλλοντικά πιο αποδεκτή και θα προστατεύσει και την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και τον πλανήτη μας. Επομένως, έχουμε μπει για τα καλά στον προθάλαμο αυτών των μεγάλων έργων. Αυτό, Δήμαρχε, αποτελεί μια πολύ σημαντική είδηση. Είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία και είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Ναι, προφανώς. Στην Ελλάδα πρώτη φορά, έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη μόνο στην Αγγλία. Έτσι, πουθενά αλλού. Είναι το μέλλον, γιατί και, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε πριν από καμιά δεκαριά μέρες απόφαση για να πάει στην κατεύθυνση του καυσίμου του υδρογόνου, μια διαδρομή η οποία θα αντικαταστήσει το φυσικό αέριο την επόμενη δεκαετία και θα αντικαταστήσει και την κίνηση, θα είναι βοηθός στην ηλεκτροκίνηση, δηλαδή η μίξη στα υβριδικά αυτοκίνητα που σήμερα είναι βενζίνη με ηλεκτροκίνηση, στο μέλλον θα είναι υδρογόνο ηλεκτροκίνηση. Πάμε επομένως σε μια εποχή η οποία θα προστατεύσει τον πλανήτη μας και σε αυτή την εποχή είμαστε πρωτοπόροι. Και δεν αναφερθήκατε σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα για την περιοχή σας που είχαμε κάνει και ειδική εκπομπή εδώ το προηγούμενο διάστημα, αναφέρομαι στην αποχέτευση. Όχι, το είπα. Είπα για τα δίκτυα με τον Άκτορα, τη Ραφίνα και με την ΕΚΤΕΡ στο Πικέρμι και αναμένεται και η δημοπράτηση. Όχι δημοπράτηση, γίνει δημοπράτηση, απλώς πήρε παράταση πάλι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για την μονάδα επεξεργασίας. Το εργοστάσιο δηλαδή, με το οποίο θα γίνεται μια προηγμένη τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων και οι εκροές θα είναι για άρδευση βρώσιμων φυτών. Πάλι και αυτό μια πρωτοποριακή επιλογή, μοναδική στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσουμε το νερό το οποίο παράγουμε και τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύτιμο. Ήδη το νερό έχει φτάσει σε τιμή
ανώτερη από το πετρέλαιο, να χρησιμοποιείται και να μην ρίχνεται στη θάλασσα. Δεν άκουσα που το αναφέρατε λόγω της σύνδεσης. Λέω ότι το νερό το οποίο θα επαναχρησιμοποιείται από την επεξεργασία των λιμάτων θα προορίζεται για άρδευση και όχι να χύνεται στη θάλασσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Δήμαρχε, την επόμενη εβδομάδα έχουμε το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Πολλά και σημαντικά. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν ουσιαστικά είναι η σημαντική μείωση εσόδων των Δήμων από την πανδημία. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τον δικό σας Δήμο? Κατά περίεργο τρόπο, αντιλαμβανόμενοι την δύσκολη οικονομική θέση που βρίσκονται οι πολίτες και κάνοντας μειώσεις, είμαστε και 500.000 πάνω από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα που είχαμε αυτή την περίοδο. Άρα προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε. Πώς το καταφέρατε αυτό, Δήμαρχε? Αυτό το έχουν καταφέρει οι πολίτες, οι οποίοι με τις επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες κάνουμε σαν Δήμος, αλλά και εισάγει νομοθετικά η κυβέρνηση, σιγά σιγά αρχίζουν και αποπληρώνουν τα χρέη τους. Άρα αρχίζουν και ρέουν χρήματα στο Ταμείο. Βέβαια αυτά τα χρήματα μετατοπίζονται σε επόμενες οικονομικές περιόδους, έτσι. Αλλά όμως αρχίζουν και ρέουν, δεν έχει σταματήσει. Πιστεύω ότι είμαστε συνεπείς απέναντι στους πολίτες και οι πολίτες προσπαθούν να είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμων και πολιτών. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και με χαρά να σας ξαναφιλοξενήσουμε να πούμε και για άλλα έργα και για άλλα ζητήματα για το Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Καλή συνέχεια, πολύ. Δήμαρχε. Χαρά μου κάθε φορά βρίσκομαι μαζί σας. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Έχουμε, και καλό είναι να το αναφέρω, έχουμε σε ισχύ έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν όλη τη χώρα, αρχής γενομένης από σήμερα μάλιστα, κυρίως σε Ήπειρο, από την Ήπειρο θα ξεκινήσει. Τα χαρακτηριστικά αυτού του καιρικού συστήματος είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε τόσο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία όσο φυσικά και από την πολιτική προστασία, τα έντονα φαινόμενα θα έρθουν προς την Αττική ουσιαστικά την Παρασκευή. Αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα. Οπότε την Παρασκευή, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, θα υπάρξουν βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες μάλιστα πρωινές ώρες. Αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα. Ξέρετε, αυτά τα μετεωρολογικά ζητήματα είναι καλό να τα παρακολουθεί κανείς συνεχώς, γιατί αλλάζουν συνεχώς και τα δεδομένα που υπάρχουν. Θα παραμείνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και στην Ανατολική Αττική. Παρουσιάσαμε την Παρασκευή μέσα από την εκπομπή το σημαντικό συνέδριο που διοργάνωσε ο Δήμος Παιανίας. Εκεί τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μάκης Βορύδης, και αναφέρθηκε εκτενέστατα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ανατολικής Αττικής. Με αυτό το βίντεο λοιπόν θα κλείσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Καλό απόγευμα. Γίνονται πάρα πολλές επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις αυτές συνήθως είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που έχουν να κάνουν με την Επανάσταση. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών. Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ιδέα, γιατί εδώ συνδέθηκε η παραγωγική ιστορία των 200 χρόνων της περιοχής με την παραγωγική της ταυτότητα σήμερα. Ο κάμπος των Μεσογείων όπως ήταν τότε, ο κάμπος των Μεσογείων όπως είναι σήμερα και ποια είναι η προοπτική του και το μέλλον. Το βρήκα εξαιρετικά έξυπνο και από ιστορική πλευρά, γιατί είναι μια διάσταση, ας το πω, της οικονομικής ιστορίας και όχι αμιγώς μιας πολεμικής επαναστατικής ιστορίας. Το βρήκα ενδιαφέρον γιατί φυσικά θέτει αυτή η εκδήλωση, αυτή η διμερίδα, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα. Αυτό το οποίο υπήρχε πριν 200 χρόνια παραγωγικά μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα? Νομίζω ότι αυτό είναι η βασική συζήτηση της σημερινής κουβέντας. Είχα τη χαρά από την θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να συνεργαστώ με τους συνεταιρισμούς μας και τους συνοπαραγωγούς μας στην περιοχή. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση η οποία συνδεόταν με την πανδημία
Η πρόκληση που συνδεόταν με την πανδημία ήταν η πολύ σημαντική διαταραχή στην αγορά ίνου εξαιτίας των περιορισμών που πήραμε στην εστίαση για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Να το πω πάρα πολύ απλά, κλείσανε μαγαζιά. Αφού κλείσανε μαγαζιά, οι Έλληνες είμαστε κυρίως συνηθισμένοι να πίνουμε κρασί στην παρέα, στην ταβέρνα, σε χώρους εστιάσεως. Λιγότερο πίνουμε κρασί στο σπίτι. Άρα υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη ζήτηση στην περί του κρασιού. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, προφανώς και στην περιοχή. Και έπρεπε να πάρουμε μέτρα για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, που όμως συνδεόντουσαν κυρίως με μέτρα που έχουν να κάνουν με την απορρόφηση της παραγωγής, που πηγαίνοντας πια στους αναπαραγωγούς, δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν, γιατί ήταν στοκαρισμένοι, είχαν αποθήκες, και επομένως δεν μπορούσαν να πάρουν την καινούργια παραγωγή.